Χαίρετε αγαπητοί μου εχριστοαδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και τα Άγια Θεοφάνεια σήμερα που εορτάζουμε με τη βοήθεια του Θεού να είναι σε όλους μας βοηθός και αρρωγός στα δύσκολα αυτά χρόνια τα οποία ζούμε. Και σήμερα η εκπομπή μας με τίτλο «Φωνή του Πατροκοσμά» βρίσκεται και πάλι μαζί σας. Κάθε Τρίτη, όπως είναι γνωστό, 6 και 4 έως 7. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα έχουμε μία περίπου ώρα στη διάθεσή μας περισσότερο, λόγω του ότι είναι ακόμα εορταστική περίοδο και τα θέματα τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε είναι πάρα πολλά, σοβαρά και επίκαιρα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω από την αρχή, αγαπητοί τηλεθεατές, επειδή πάρα πολλοί από εσάς τους ιδίους τηλεθεατές, όταν με συναντάτε στον δρόμο, είτε σε κάποια εκκλησία, είτε σε κάποιο ιερό ναό, είτε σε κάποια άλλη ομιλία, με ρωτάτε τι έγινε η εκπομπή μου και γιατί δεν παρουσιάζεται πλέον κάθε Σάββατο. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή αυτή η αλλαγή που έγινε εδώ και πάρα πολύ καιρό βέβαια, από την αρχή της χειμερινής περίοδου, από κάθε Σάββατο που ήταν η εκπομπή μας, μεταφέρεται και όπως είναι γνωστό και το ξέρετε όλοι εσείς που παρακολουθείτε, κάθε Τρίτη 6 και 4 με 7. Πριν όμως, επειδή πολλοί δεν αντελήφθησαν αυτή την αλλαγή, νομίζουν ότι η εκπομπή μας έχει σταματήσει και με ρωτάνε πάρα πολλές φορές και παίρνουν και τηλέφωνα πάρα πολλά στα γραφεία του συλλόγου μας. Και ρωτάνε γιατί σταμάτησε η εκπομπή. Η εκπομπή δεν σταμάτησε και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητοί ενεχριστοαδελφοί, να ενημερώσετε όλους τους γνωστούς σας και τους φίλους σας ότι η εκπομπή έχει μεταφερθεί κάθε Τρίτη. Εσείς δηλαδή, αυτό το οποίο εσείς θεωρείτε αυτονόητο, πάρα πολλοί τηλεθεατές δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλούσα να ενημερώσετε τους γνωστούς, τους φίλους σας, συγγενείς σας ότι η εκπομπή μας, η Φωνή του Πατροκοσμά, έχει μεταφερθεί κάθε Τρίτη 6 και 4 με 7. Σήμερα επαναλαμβάνω, με τη βοήθεια του Θεού και την ευγενή παραχώρηση της τηλετόρα, θα έχουμε μία ολόκληρη ώρα παραπάνω. Δηλαδή θα τελειώσουμε περίπου γύρω στις 8 παρά 10. Θα ήθελα να πω, πριν σας παρουσιάσω τον εκλεκτό καλεσμένο μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την σημερινή ημέρα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, εορτάζουμε τα Θεοφάνεια. Βέβαια, με το νέο ημερολόγιο, γιατί πολλοί με ρωτάτε και γι' αυτό, για τα Ιεροσόλυμα, ότι δεν έχουν εορτάσει ακόμα τα Χριστούγεννα εκεί στα Ιεροσόλυμα. Δυστυχώς είναι αυτή η μεγάλη, το μεγάλο κακό το οποίο επέφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η αλλαγή του ημερολογίου. Δίχασε την Εκκλησία μας, δίχασε τον ελληνικό λαό, δίχασε την οικογένεια, τις οικογένειες και δυστυχώς υπάρχει αυτό το μεγάλο και τεράστιο πρόβλημα που είναι όντως μια μεγάλη πληγή και που όλοι ευχόμεθα να εκλείψει και να επανέλθει η Εκκλησία μας στην προηγούμενη τάξη και στο ορθό ημερολόγιο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι είναι το παλαιό ημερολόγιο και αυτό άλλωστε και το Άγιον Όρος και τα Ιεροσόλυμα και η Ρωσία και πολλές άλλες εκκλησίες ακολουθούν το παλαιό, το πάτριο ημερολόγιο. Και βέβαια, όπως είναι γνωστό, αύριο θα εορτάσουν εις τους Αγίους Τόπους την γέννηση του Χριστού. Παρ' όλα αυτά, σήμερα εορτάσαμε τα Θεοφάνεια εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα μας. Τα Θεοφάνεια είναι η φανέρωση του Θεού. Δηλαδή, σήμερα εφανερώθη ο Θεός. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο λόγος σάρξε γένετο. Επειδή ο Θεός είναι πνεύμα και Θεόν ουδείς αιώρα και επόποτε, δεν τον έχει δει ποτέ κανείς το Θεό, κατά θείαν οικονομή και συγκατάβηση και από μεγάλη αγάπη για το πλάσμα του, ήρθε στη γη για πρωτίστως βέβαια να μας βοηθήσει, να μας σώσει και κατά δεύτερο λόγο να μας φανερωθεί. Εφανερώθηκε λοιπόν ο Θεός, έγινε άνθρωπος, αλλά εορτάζουμε τη σημερινή ημέρα και την φανέρωση της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός, με συγχωρείτε, ο Υιός ως άνθρωπος, ο οποίος και βαπτίστηκε όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Πατήρ, μάλλον το Πνεύμα, το Άγιον, εν είδη περιστεράς, με μορφή δηλαδή περιστεράς, όχι ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει την μορφή περιστεριού, μη γέννητο, έτσι, το Άγιο το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και ως Θεός είναι αόρατος και απερίγραφτος και ασχημάτιστος. Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, σε εκείνο το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός της βαπτίσεως του Κυρίου μας, το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε εν είδη περιστεράς. Με συγχωρείτε. Και ο Πατήρ, ο οποίος εμίλησε και είπε «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται».
αυτόν να ακούεται. Και έτσι λοιπόν έχουμε την παρουσίαση, την φανέρωση, αν θέλετε, της Αγίας Ομοουσίου και Ζωοποιού Τριάδος την ημέρα των Θεοφανίων. Ο Χριστός, επαναλαμβάνω, με μορφή ανθρώπινη, ο οποίος και βαπτίστη, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκάθισε εις την τιμίαν κεφαλή του Κυρίου μας εν είδη περιστεράς, και ο Πατήρ από τον ουρανό, ο οποίος εμίλησε, κατ' οικονομίαν βεβαίως, και είπε ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούεται. Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ίσως μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας μας, όχι ίσως μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας μας, τα Άγια Θεοφάνεια. Και κυρίως εορτάζουμε και την βάπτιση του Κυρίου μας. Ο Κύριος βεβαίως, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, δεν είχε καμία μα καμία ανάγκη βαπτίσεως, βαπτισμού. Δεν είχε καμία μα καμία ανάγκη καθαρισμού. Διότι, όπως γνωρίζουμε, ο Θεός είναι σαν θεάνθρωπος, ο οποίος ήταν ο Κύριός μας, ήταν τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Είχε μόνο τα αδιάβλητα πάθη, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και όχι τα διάβλητα πάθη. Και όταν λέμε αδιάβλητα πάθη, εννοούμε όλα εκείνα τα πάθη τα οποία έχει ο άνθρωπος, με την καλή έννοια, ενώ όταν λέμε πάθος, δεν εννοούμε απαραίτητος κάτι το οποίο είναι κακό, έτσι. Το πάθος, παραδείγματος χάρη, της πείνας, το πάθος της δίψας, το πάθος της, το να κλαίει κανείς, το να κουράζεται, το να νιστάζει και όλα αυτά τα αδιάβλητα, όπως λέμε, πάθη, τις αδιάβλητες, αν θέλετε, ιδιότητες. Να πούμε μια άλλη λέξη για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τη λέξη πάθος. Δεν έχει όμως σε καμία μα καμία περίπτωση τα διαβλητά πάθη, που είναι όλα εκείνα τα αμαρτωλά, θα λέγαμε, πάθη, οι αμαρτωλές ιδιότητες, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το ψέμα, όπως είναι το μίσος, όπως είναι η κακία, όπως είναι η πορνεία, όπως είναι οι αισχροί λογισμοί, όπως είναι πολλά άλλα πάθη τα οποία γνωρίζουμε. Όλα αυτά απήχαν μακρά από τον Κύριό μας, και το μόνο, τα μόνα πάθη τα οποία είχε, επαναλαμβάνω, ήταν τα αδιάβλητα πάθη, αυτά δηλαδή τα οποία έχουν όλοι οι άνθρωποι και δεν ευθύνονται αυτοί. Το αν θα διψάσουν, το αν θα πεινάσουν, το αν θα κουραστούν, το αν θα κλάψουν, το αν θα κοιμηθούν κλπ. Δεν έχει λοιπόν καμία ανάγκη ο Κύριός μας να βαπτιστεί. Γιατί λοιπόν ευαπτίστη? Ευαπτίστη για να τηρήσει για άλλη μια φορά τον Μωσαϊκό νόμο, για να μην βρουν πάτημα οι εχθροί του, οι οποίοι δεν έβρισκαν τίποτα και πάλι έλεγαν. Σκεφτείτε, να έβρισκαν και κάτι, τι θα έλεγαν για τον Κύριό μας και τι θα του έκαναν. Οπότε λοιπόν, ένας λόγος που ευαπτίστηκε ο Κύριός μας ήτανε για να τηρήσει το Μωσαϊκό νόμο. Και όπως λέει και το Ευαγγέλιο της σημερινής ημέρας, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ευθέως λέει ανέβει εκ του ύδατος. Δεν είναι το βάπτισμα το σημερινό που κάνουμε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά ήταν το βάπτισμα της μετανοίας, αυτό το οποίο έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ευάπτιζε βάπτισμα μετανοίας και όχι βάπτισμα σωτηρίας και εισαγωγής μέσα στην Εκκλησία μας, που έχει τη σημασία του βαπτίσματος. Και γι' αυτό λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ευαπτίζονται, οι Ιουδαίοι την εποχή του Κυρίου μας και του Τιμίου Προδρόμου, όση ώρα έλεγαν τα αμαρτήματά τους, εκάθεντο μέσα στο νερό. Ο Κύριος μας όμως, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ευθέως, δηλαδή ευουτήθη μέσα στο νερό, ευουτήχθη και ευθέως πάλι ανεσηκώθη εκ του ύδατος, εσηκώθηκε εκ του ύδατος. Γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αναμάρτως, χωρίς κανένα μόμο, χωρίς καμία κοιλίδα, χωρίς κανένα διαβλητό πάθος. Αλλά όλα τα πάθη, όλες οι ιδιότητες που είχε, ήταν αδιάβλητες. Θα ήθελα, επειδή δεν θα ήθελα να ασχοληθούμε, δεν είναι μάλλον το σημερινό θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε, αυτό το οποίο έχω αρχίσει, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, αλλά είναι ένα άλλο θέμα αρκετά σημαντικό, όπως θα δείτε στη συνέχεια, πριν σας παρουσιάσω τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο, το οποίο για μένα είναι ίσως το α, ταπεινά το λέω αυτό, το α και το ω, για πάρα πολλά δεινά τα οποία μας στήνουν σήμερα την Ελλάδα μας και εμάς τους ιδίους τους χριστιανούς. Θέλω να σταθώ στον τρόπο
με τον οποίο γίνεται σήμερα, εν έτη 1997-98 αν θέλετε, εδώ και μερικές δεκαετίες, το Ορθόδοξο βάπτισμα στην Ελλάδα μας, στην Ορθοδοξία μας. Όπως είναι γνωστό και όπως έχουν γράψει οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες, και υπάρχουν και πλήθος ιερών θείων και ιερών κανόνων, ο Μη Σίγμα Ταφ, ο 46ος των Αγίων Αποστόλων, ο 47ος των Αγίων Αποστόλων, ο 68ος των Αγίων Αποστόλων και πάρα πολλοί άλλοι ιεροί κανόνες οικουμενικών και τοπικών συνόδων, οι οποίοι αναφέρονται στο βάπτισμα. Ποιο είναι το ορθόδοξο βάπτισμα, ποιο είναι το ορθόδοξος τύπος του βαπτίσματος και πώς πρέπει να γίνεται και τι σημασία έχει το βάπτισμα. Σήμερα, δυστυχώς, πάρα πολλοί, με μεγάλη μου θλίψη το λέω αυτό, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πάρα πολλοί ιερείς, άλλοι εν αγνία τους, άλλοι όμως εγνώση τους και εσκεμένα, παραποιούν τον τύπο του βαπτίσματος. Ενώ δηλαδή η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία του Κυρίου μας έχει τον τύπον τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις, εις το όνομα μετά τις επικλήσεως εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος δηλαδή, σήμερα δυστυχώς επαναλαμβάνω οι περισσότεροι ιερείς έχουν παραποιήσει τον τύπο αυτό, τον ορθόδοξο τύπο του βαπτίσματος και αντί τρεις καταδύσεις δεν κάνουν δυστυχώς ούτε μία κατάδυση. Αλλά όλοι μας είμεθα μάρτυρες, φοβεροί μάρτυρες και έχουμε μεγάλη ευθύνη και είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτό το μεγάλο ανοσιούργημα το οποίο τελείται, το να παραποιείται ο τύπος του βαπτίσματος. Γνωρίζουμε όλοι ότι γίνονται τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις που συμβολίζουν την τρίμερον ταφήν και ανάσταση του Κυρίου μας. Μία κατάδυση εις το όνομα του Πατρός, ανάδυση, και του Υιού κατάδυση πάλι και ανάδυση, και του Αγίου Πνεύματος πάλι κατάδυση και ανάδυση. Σήμερα, δυστυχώς, οι περισσότεροι κληρικοί τοποθετούν μέσα σε μία μικρή κολυβήθρα με λίγο ίδωρ, με λίγο νερό, το παιδί, το οποίο πολλές φορές το ίδωρ φτάνει και μέχρι τα γόνατα, στις καλύτερες περιπτώσεις φτάνει και μέχρι τη μέση, και μετά με τα χέρια τους, με τα σχήρας των, πιάνουν ίδωρο από την κολυβήθρα και επιχαίουν ή αν θέλετε ραντίζουν το βρέφος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, επαναλαμβάνω, αμάρτημα, μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό το οποίο γίνεται. Το παιδί θεωρείται αβάπτιστο. Δεν το λέγω εγώ, το λένε όλοι οι Άγιοι Πατέρες και όλοι οι Θείοι και οι Κανόνες. Εάν δεν γίνει κανονικά ο τύπος του βαπτίσματος, τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις, το παιδί θεωρείται αβάπτιστο. Πρέπει να γίνονται κανονικότατα και οι καταδύσεις και οι αναδύσεις. Εξάλλου, η λέξη βαπτίζω, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ποια έννοια έχει, τι σημασία έχει? Σημαίνει βυθίζω, αυτό σημαίνει βαπτίζω. Εμβαπτίζω, βυθίζω μέσα στο νερό. Δεν λέει ραντίζω, ούτε λέει επιχαίω. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγει ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος Εκκλησίας μας, ο διαπρίσιος κήρυξ Ορθοδοξίας και μέγας αναμορφωτής του γένους μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο Πατροκοσμάς όπως γνωρίζουμε, που το έχουμε αφιερώσει και τον τίτλο της εκπομπής μας, η φωνή του Πατροκοσμά. Τι λέγει, όταν εις τις τέσσερις περιοδίες του ανά την Ελλάδα, το Πανελλήνιο, διεπίστωσε ότι το βάπτισμα δεν γινόταν κανονικά, είχε φρίξει, αναφέρει ο βιογράφος του, και συνετέλεσε ώστε να αγοράσουν εκατοντάδες κολυβήθρες σε όλα τα χωριά και να γίνεται κανονικά ο τύπος του βαπτίσματος. Και έλεγε συγκεκριμένα, Άγιοι Ιερείς, λέει, προσέχετε, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, πρέπει, λέει, να έχετε κολυβήθρας μεγάλας εις τας εκκλησίας, έως όπου να χώνεται όλο το πεδίο μέσα, να μην μένει, να χώνεται όλο το πεδίο μέσα, να κολυβά, όπου να μην μείνει ίσα με του ψήλου το μάτι άβρεχο, διότι και εκεί προχωρεί ο διάβολος και δια τούτο, λέει, τα παιδιά σας σεληνιάζονται, δαιμονίζονται και γίνονται κακορίζικα, διότι δεν έχουν βαπτιστεί κανονικά, αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στην σελίδα 265 του βιβλίου του.
Λέγει λοιπόν, προτρέπει ο Άγιος Κοσμάς ο ετωλός τους σεβαστούς και αγίους ιερείς να έχουν, λέει, κολυμβήθρες μεγάλες και να βάζουν πολύ νερό μέσα για να μπορούν να βουτάνε τα παιδιά μέσα στο νερό και να μην μένει έξω από το νερό, λέει, ούτε το μάτι του ψήλου, ούτε μία τρίχα, διότι και σε αυτή την τρίχα και σε αυτό το σημείο που θα μείνει έξω από το είδωλ, εκεί, λέει, παραμένει ο διάβολος ή, αν θέλετε, ισχωρεί ο διάβολος, και γι' αυτό πολλά παιδιά, λέει, γίνονται κακορίζικα και δαιμονίζονται. Να λοιπόν μία αιτία του δαιμονισμού πολλών ανθρώπων και πολλών νέων που έχουμε στην σημερινή μας εποχή. Πόσα και πόσα παιδιά δεν θα έχουν βαπτιστεί με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο. Πόσα και πόσα παιδιά. Έχει γίνει πλέον κανόνας, δυστυχώς, και είναι μεγάλη ντροπή, μεγάλο έσχος και πολύ θανάσιμη αμαρτία. Οι ιεροί κανόνες καθερούν τον κληρικό εκείνο, τον ιερέα εκείνο, ο οποίος δεν κάνει ορθά τον τύπο του βαπτίσματος. Καθερούν αυτό τον ιερέα, τον κληρικό. Είναι θανάσιμο αμάρτημα. Δεν το λέω εγώ. Αν θέλετε, πάμε μόνο σε 1-2 αναφορές και κλείνουμε το σημερινό θέμα. Αναφέρει ο 46ος Αποστολικός Κανόνας. Ιερό Πιδάλιο, 46ος Ιερός Κανόνα των Αγίων Αποστόλων. Επίσκοπων ή πρεσβύτερων αιρετικών δεξαμένου βάπτισμα ή θυσίαν καθερίστε προστάσομαι της γαρσιφώνησης Χριστό προσβελίαν ή της μερής πιστό μετά απίστου. Και εδώ λέγει ότι όποιος επίσκοπος ή ιερέας αποδεχθεί βάπτισμα αιρετικών, αυτός, λέει, να καθερείται. Διότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Χριστού και βελίαν και διαβόλου και καμία σχέση μεταξύ πιστού και απίστου. Και αναφέρει με το Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην ερμηνεία του ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να αποστρέφονται τους αιρετικούς και τα των αιρετικών τελετάς. Μάλλον δε αυτοί οι αιρετικοί δηλαδή πρέπει να ελέγχονται και να νοθετούνται από τους επισκόπους και πρεσβυτέρους. Μήπως ήθελαν να καταλάβουν και επιστρέψουν από την πλάνη του. Δια τούτο ο παρόν κανόν διορίζει ότι όποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ήθελε να αποδεχθεί ως ορθόν και αληθινό το βάπτισμα των αιρετικών ή την παρά αυτόν προσαγωμένη θυσία, ότι ούτως προστάζομαι να καθαιρεθεί. Επειδή ποια συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολο, ποια μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστον. Διότι εκείνοι όπου δέχονται τα παρά των αιρετικών ή τα παρά αιρετικών βάπτισμα και θυσίες, ή τα όμοια φρονήματα με εκείνους έχουσι, ή το λιγότερο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν έχουσι προθυμία οι Ορθόδοξοι να ελευθερώσουν αυτούς από την κακοδοξία τους. Δηλαδή, εάν κάποιος αποδέχεται τα μυστήρια των αιρετικών, ή είναι και αυτός αιρετικός, ή στην καλύτερη περίπτωση δεν έχει διάθεση, δεν έχει όρεξη να ελευθερώσει τους αιρετικούς από την πλάνη, από την κακοδοξία και από την αίρεσή τους. Οι γάρες συνευδοκούντες εις τας εκείνων τελετάς, πώς δύναται να ελέγξουν αυτούς για να παρατήσουν την κακόδοξη και πλανημένη των αίρεση. Και μετά, λέγει ο 47ος στη συνέχεια, επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον καταλήθεια έχονταν βάπτισμα εάν άνωθεν βαπτίσει ή τον μιμολεσμένο παρά των ασεβών εάν μη βαπτίσει καθερίστο ως γερόν του σταυρό και τον του Κυρίου θάνατο. Εάν ένας έχει βαπτιστεί ορθόδοξα και τον ξαναβαπτίζει κάποιος με τον ορθόδοξο τύπο, αυτός να καθερείται, όπως και εάν δεχτεί κάποιον ο οποίος δεν έχει βαπτιστεί ορθόδοξα πάλι να καθερείται. Δηλαδή, εάν δεν γίνεται ορθόδοξο βάπτισμα, ορθό βάπτισμα σύμφωνα με τον τύπο της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας, διατάζουν οι αποστολικοί και οικουμενικών συνόδων κανόνες να καθερούνται. Στη δε ερμηνεία επαναλαμβάνω του Αγίου Νικοδήμου λέγει τα εξής σημαντικά. Εάν το βάπτισμα, λέει, των αιρετικών δεν είναι διαφορετικό από το ορθόδοξο κατά την ύλη και το είδος, αλλά είναι δεκτό στην Καθολική Εκκλησία να τα κρίνουμε μόνο το μύρον. Το ορθότερο όμως και ασφαλέστερο, λέγει, είναι να βαπτίζονται ως ανά όπου όλο των αιρετικών το βάπτισμα είναι μόλισμα και όχι βάπτισμα. Ο δε τύπος, όπως λέγει στη συνέχεια, για να μην διαβάζουμε και τρώμε τον χρόνο, είναι γνωστός, αυτός που είπαμε, τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Και παρακάτω λέγει ότι και το λατίνο το βάπτισμα είναι ψευδώνυμο βάπτισμα, δηλαδή των παπικών. Και δια τούτο ότι κατά το λόγο της ακριβίας είναι δεχτόν,
ούτε κατά το λόγο της οικονομίας. Δεν είναι δεχτό κατά το λόγο της ακριβίας διότι είναι αιρετική, και δεν είναι δεχτό για το λόγο της οικονομίας διότι δεν γίνεται καθόλου βάπτισμα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος στον 46ο Αποστολικό Κανόνα, σελίδα 55. Και βλέπουμε σήμερα ακόμα και παπικούς, αιρετικούς δηλαδή, να γίνεται δεχτό το βάπτισμά τους. Φοβερά και τρομερά σημεία. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέγει, επαναλαμβάνω, και Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και κλείνω με αυτό, αγαπητοί Χριστέ, το θέμα, ανεδειχθεί το θέμα, ότι εις τα περισσότερα, λέει, χωρίαδες Υπήρου, Μακεδονίας και Αλβανίας δεν υπήρχαν κολυβήθροι και η βάπτιση των Υπίων εγίνωτο ατελής. Ο Άγιος έφρυξε για την αμαρτία αυτή να μην βαπτίζονται κανονικά 3 καταδύσεις και 3 αναδύσεις και συνετέλεσαν ώστε να κατασκευαστούν 4.000 κολυβήθρες. Κατασκεύασε ο Άγιος Κοσμάς Αιτωλός για να γίνεται κανονικό το βάπτισμα. Να βαφτίζετε η αγιοσύνη σας, λέει ο Άγιος Κοσμάς προς τους ιερείς, σύμφωνα με τη γνώμη και το σκοπό της Αγίας ημών Ανατολικής Εκκλησίας. Να βυθίζετε μέσα στην κολυβήθρα τα παιδιά. Να έχετε μέσα πολύ νερό και να κάμνετε 3 καταδύσεις και 3 αναδύσεις λέγοντας και τα ονόματα της Αγίας Τριάδος. Ας προσέξουμε λοιπόν όλοι εμείς, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, οι κληρικοί, οι πνευματικοί, οι επίσκοποι, τι διδάσκουν στους κληρικούς, τη διδάσκουν στους Ορθοδόξους, διότι είναι μέγα, επαναλαμβάνω, φοβερό το αμάρτημα και έχουν τεράστια ευθύνη και θα δώσουν φοβερό λόγο, φρικτό λόγο την ημέρα της κρίσεως. Και τα παιδιά, επαναλαμβάνω, είναι αβάπτιστα. Είναι αβάπτιστα. Εάν δεν γίνει κανονικά 3 καταδύσεις και 3 αναδύσεις, θεωρούνται αβάπτιστα παιδιά, σύμφωνα με τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες και την γνώμη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ας ελπίσουμε, εδώ θα μου πείτε τώρα, έχουν βγάλει και βιβλίο στο Πανεπιστήμιο και πολλοί επίσκοποι το μοιράζουν, που σε μάθημα γύρω από το βάπτισμα λένε ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως, όχι βάπτισμα αλλά ράντισμα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνετιστούμε και θα συνετιστούν όλοι εκείνοι οι κληρικοί οι οποίοι κάνουν αυτό το φοβερό ανοσιούργημα, την μεγάλη αυτή παράβαση, και θα διορθωθούν και θα αρχίζουν από εδώ και πέρα να βαφτίζουν κανονικά τα παιδιά, τα νήπια, 3 καταδύσεις και 3 αναδύσεις. Και ας μην χρησιμοποιούν εκείνο το γελίο και βλάσφημο, θα έλεγα, επιχείρημα, το ότι κινδυνεύουν τα παιδιά να πνιγούν. Τους ερωτώ, έχει ποτέ κανένα παιδί στην δυσχυλιετή εκκλησιαστική μας ιστορία έχει πάθει τίποτε? Έχει πνιγεί? Ακούσαμε ποτέ να γράψει η ιστορία ότι έχει πνιγεί κανένα παιδί? Ποτέ. Είναι ποτέ δυνατό την ώρα που γίνεται αυτό το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως να πνιγεί κανένα παιδί, να επιτρέψει χάρη του Κυρίου να πνιγεί? Φυσικά και όχι. Ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα ανόητα και γελία επιχειρήματα και ας κάνουν κανονικά τη βάπτιση των παιδιών, για να μην έχουν μεγάλο κρίμα από τον Κύριό μας και τον Θεό μας και τιμωρηθούν εις την αιώνιο κόλαση.